Λοιπόν, πάμε να καλωσορίσουμε τώρα την επόμενη καλεσμένη μας, Άντρη Δημητριάδη, προϊστάμενη Υπηρεσίας Ενέργειας και Περιβάλλοντος της ΣΟΕΒ. Καλό μεσημέρι και ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Σας έχουμε ετοιμάσει μια πολύ special ερώτηση. Θα κάνουμε την εξής επίδειξη. Έχουμε ένα μπουκάλι πλαστικό με νερό. Αν το ανοίξεις, κάποτε το καπάκι έπεφτε. Τώρα δεν αποσυνδέεται. Παραμένει εδώ. Κάτι που μας δυσκολεύει και λίγο στο να πιείς. Γιατί συμβαίνει αυτό, για εξηγήστε μας. Προφανώς υπάρχει πολύ σοβαρός λόγος που έχει γίνει αυτή η αλλαγή. Κρίσιμα ερωτήματα. Κρίσιμα ερωτήματα, όντως. Τώρα, από τον Ιούλιο του 24, όλα τα καπάκια και τα προσαρτήματα ουσιαστικά στις πλαστικές φιάλες μιας χρήσης μέχρι 3 λίτρων, ουσιαστικά οι περιέχτες των ποτών, θα πρέπει τα καπάκια αυτά να είναι προσαρτήμενα καθ' όλη την προβλεπόμενη χρήση. Και υπάρχει λόγος για αυτό το... Γιατί, ποιος είναι ο λόγος? Για αυτό το για τον επανασχεδιασμό. Επειδή τα καπάκια, αν και είναι από ανακυκλωμένων υλικών, από ανακυκλώσιμων υλικών, ανακυκλώνονται δηλαδή, συνήθως δεν καταλήγουν στους κάδους ανακύκλωσης που θα έπρεπε, όπως καταλήγουν και η αρχική συσκευασία. Συνήθως τα βλέπουμε σε πάρκα, τα βλέπουμε σε παραλίες, μέσα στη θάλασσα. Αναλογιστείτε εσείς ή οποιοσδήποτε άλλος ο οποίος απολαμβάνει το ρόφημά του και του πέσει το καπάκι κάτω, πολύ πιθανό να μην το περισυλλέξει, πόσο μάλλον το βάλει και στο σωστό κάτω ανακύκλωση. Ποιος ασχολείται, ναι. Ποιος ασχολείται. Άρα, αυτός ο επανασχεδιασμός ουσιαστικά προωθεί τις προσπάθειες για να μειωθεί η ποσότητα των πλαστικών, οι οποίες καταλήγουν στο περιβάλλον. Κατ' επέκταση στις χωματερές, στις θάλασσες, στο οικοσύστημα γενικότερα, και μετά θα καταλήξουν που αλλού, στον ανθρώπινο οργανισμό. Ναι. Άρα το απότερο αποτέλεσμα που προσπαθούμε και επιδιώκουμε είναι να αυξηθεί η ποσότητα η οποία θα ανακυκλώνεται. Να ρωτήσω τώρα, το υπόλοιπο μπουκάλι είναι ανακυκλώσιμο? Το καπάκι βέβαια είναι, το υπόλοιπο μπουκάλι είναι. Λοιπόν, υπάρχουν και γι' αυτό μπρόνες, υπάρχουν άλλα ρώσιμα στην ίδια την νομοθεσία των περιαποβλήτων νόμων, όπου από τον Ιανουάριο του 25 όλες οι φιάλες οι οποίες είναι από τερεφθαλικό πολυεθυλήνο, είναι το γνωστό μας το PET, ναι, θα πρέπει να περιέχουν τουλάχιστον 25% ανακυκλωμένων πλαστικών. Ναι. Και από το 30 και μετά θα πρέπει όλες οι φιάλες να περιέχουν 30%. Μάλιστα. Άρα δεν θα υπάρχει περιθώριο να μην ανακυκλώνονται. Κάποιοι που μάζευαν τα καπάκια για φιλανθρωπικούς σκοπούς, για ανακύκλωση, δεν ξέρω εγώ, ισχύει αυτό, γιατί κάπου διάβασα ότι ήταν μεγάλη απάτη. Εντάξει, αυτό υποκείται στον κάθε μη κυβερνητικό οργανισμό, το τι διαδικασίες υπήρχαν. Ναι. Ας υποθέσουμε ότι μια ΜΚΟ τα κάνει όλα σωστά, νόμιμα, κανονικά, ναι, και με αγνούς προθέσεις. Πιάνει τόπο? Βέβαια, αφού από τη στιγμή που γίνεται αυτή η προσπάθεια και συλλέγονται, προφανώς υπάρχει και το αντίστοιχο αποτέλεσμα. Mm-hmm. Αλλά και με αυτή τη δράση που γίνεται τώρα, θα καταλήξω για καλό σκοπό, που είναι ουσιαστικά ανακύκλωση. Που είναι και η στόχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτως ή άλλως, που πρέπει και εμείς σαν Κύπρος να τους εφαρμόσουμε. Χθες είχαμε τον φιλοξενούμενο, τον πρόεδρο των οικολόγων, τον κύριο Χαράλαμπο Θεοπέμπτου, ο οποίος μας είπε ότι γίνεται μια, δεν θα το πω απάτη, αλλά βρέθηκε ένα παραθυράκι στον νόμο με τις πλαστικές σακούλες που πήγαμε να τις καταργήσουμε γιατί είναι βλαβερές για το περιβάλλον. Μας βάλατε, τις πληρώναμε, τα γνωστά. Αν πας στα σούπερ μάρκετ όμως, έχει πλαστικές σακούλες, πιο χοντρές όμως. Σωστά. Τι παίχτηκε? Δεν αποτελεί παρατύπια αυτό, γιατί με βάση τη σχετική νομοθεσία, αυτά που έχουν απαγορευτεί είναι οι λεπτές πλαστικές σακούλες, οι οποίες φέρουν πάχος μικρότερο των 5 μάικρων. Και εξαιρούνται σίγουρα οι λεπτές πλαστικές σακούλες, οι οποίες έρχονται σε απευθεία σε επαφή με το τρόφιμο. Όπως για παράδειγμα είναι τα ψάρια, τα κρεατικά. Άρα αντίστοιχα τα βρίσκεις στις κρεαταγορές, στα σουταρές κτλ. Όμως αυτό που δεν έχει απαγορευτεί και μπορεί ο καταναλωτής να το βρει με την επιβολή κάποιου αντίτιμου, είναι οι σακούλες οι οποίες είναι πέραν, το πάχος τους είναι πέραν των 50 microns. Και ο λόγος είναι γιατί αυτές δεν θεωρούνται μιας χρήσης. Μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. Χοντρές πλαστικές. Μάλιστα. Πέραν των 50 microns είναι η διάσταση, το πάχος ουσιαστικά, και μπορείς να βρεις και σακούλες από άλλο υλικό, όπως είναι το χαρτί, το ύφασμα. Αυτές επιτρέπονται. Αυτές κανονικά. Ναι, ναι, αυτές επιτρέπονται με βάση το όνομα αυτή. Λοιπόν, πάμε τώρα στην πονεμένη ιστορία των απαγορευμένων πλαστικών σε γενικές γραμμές. Τα καλαμάκια μας πονέσαν περισσότερο από όλα. Έτσι, το δηλώνω. Είμαι παραπονούμενος. Ναι, είμαι παραπονούμενος αυτό. Αλλά τι να κάνουμε? Ποια άλλα είναι απαγορευμένα από τα πλαστικά μιας χρήσης? Ωραία. Αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο έχει
έχει ήδη εφαρμοστεί από τον Οκτώβριο του 2022 και ουσιαστικά απαγορεύεται τόσο η προμήθεια, η κατανάλωση και η χρήση 10 συγκεκριμένων πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης, όπως πολύ σωστά είπατε για τα καλαμάκια. Ναι. Έχουμε τα μαχαιροπύρουνα, τα πιάτα, είναι τα λιαδευτήρες των ποτών, τα κυπελάκια από διονγκωμένων πολυστηρένιων, υπάρχουν και άλλα προϊόντα. Αυτά έχουν ήδη απαγορευτεί. Ναι. Δοχεία όπως κουτιά ή με χωρίς κάλυμα εντός των οποίων τοποθετούνται τρόφιμα που προορίζονται για άμεση κατανάλωση, έτσι. Ναι. Εκεί δεν συγκαταλέγονται και τα κατευθυνμένα. Από τις ψησταριές και τις... Είναι αυτά που μπορείτε να καταναλώσεις απευθείας. Ναι. Αν για παράδειγμα μιλούμε και κατεψυγμένα, αυτά εξαιρούνται γιατί δεν είναι προς Σωστά. άμεση κατανάλωση. Λέει ένας φίλος μας, απαγορεύσατε το πλαστικό καλαμάκι, αλλά είναι γεμάτος ο τόπος πλαστικά ποτηράκια για το φραπέ μας. Ναι. Παράδοξο λοιπόν, αυτό. Δεν θα έπρεπε να απαγορευτεί και αυτό τουλάχιστον. Λοιπόν, έχουν απαγορευτεί τα κυπελάκια από διονγκωμένων πολυστηρένιων, καταρχήν, ναι. από τον Οκτώβριο, όπως έχω πει, του 2022. Του ζεστού είναι αυτά. Ναι. Ναι. Όμως, από τον Ιανουάριο του 2023 έχει επέλθει ακόμη μια πρόνοια, εφαρμογή μιας πρόνοιας, που είναι ουσιαστικά τα πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης που εμπίπτουν στις πρόνοιες της νομοθεσίας, που είναι ουσιαστικά οι σερβιέτες υγιεινής, είναι τα γραμμαντιλάκια και τα κυπελάκια. Αυτά μπορούν να έχουν εγχάραχτη σήμανση που να υποδεικνύουν ότι υπάρχει πλαστική ύλη. Mm-hmm. Ως τον Δεκέμβριο του 2022 δικαιούνταν να είχαν και το αυτοκόλλητο επάνω. Αυτό έχει απαγορευτεί πλέον και πρέπει να είναι χάρακτη η σήμανση και ξεκάθαρη πάνω. Μάλιστα. Τι άλλο έρχεται για προς απαγόρευση, για να ολοκληρώσουμε σιγά-σιγά. Έχουμε να περιμένουμε και άλλες απαγορεύσεις. Εντάξει, σίγουρα υπάρχουν αρκετοί στόχοι οι οποίοι έχουν τεθεί σε ευρωπαϊκών επίπεδων και υπάρχουν και κάστοτε τοπικοί. Θα μιλήσουμε για τις πλαστικές φιάλες, όπως έχουμε πει. Υπάρχουν στόχοι, αλλά δεν είναι θέμα απαγόρευσης, είναι θέμα συλλογής και ανακύκλωσης. Συγκεκριμένα για το 2025, το 77% θα πρέπει να συλλέγεται χωριστά για ανακύκλωση και μέχρι το 29% το 90%. Επίσης, οι πλαστικές σακούλες, αν και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει υποχρεωτικός δεσμευτικός στόχος, παρόλα αυτά συζητείται σε επίπεδο κράτους μελών, να είναι υπόχρεο οι καταναλωτές, το κατακεφαλή, να μπορούν να προθυμηθούν γύρω στις 40 σακούλες. Αλλά αυτό θα το δούμε. Έχει μεγάλη συνέχεια γιατί, εκτός από τα ενεργειακά που έχει πει ο Υπουργός, ναι. Τα πλαστικά είναι ακόμη μια μεγάλη περιβαλλοντική πρόκληση του αιώνα μας. Και μάλιστα με πολλές παραμέτρους, έτσι, από πού να το πάρεις. Εμείς κάναμε ρεπορτάζ την προηγούμενη εβδομάδα, αυτοσχέδιοι σκυβαλότοποι σε διάφορα χωριά. Πάνε και τα πετάνε σε ένα χωράφι. Πλαστικά, είναι το 80% είναι πλαστικά. Ό,τι και αν αυτό σημαίνει για τα υπόλοιπα. Βέβαια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε όταν έχουμε κι άλλες απαγορεύσεις. Να είστε καλά.